Η τοπική κοινωνία των Γρεβενών είναι στα κάγκελα και δεν θα δεχθεί τη συρρήκνωση του ΤΕΙ της πόλης. Αυτό υπογράμμισε στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τις επόμενες ημέρες δρομολογείται ευρεία συνάντηση όλων των φορέων παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπιάλα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που θα γίνει, θα υπάρξει και επίσημη πληροφόρηση για το νέο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, όπως μας είπε ο κύριος Δασκαλόπουλος. Κύριε Δασκαλόπουλο, για αρχή λίγο να μας δώσετε την εικόνα που έχετε, τις πληροφορίες που έχετε, όσον αφορά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο Πανεπιστήμιο και τι γνωρίζετε εσείς, τι γίνεται με την υπόθεση των Γρεβενών. Η υπόθεση των Γρεβενών είναι ακόμη μια απονεμένη υπόθεση. Έχουμε ένα κόσμημα, ένα καινούριο κτίριο, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο. Είναι αδύνατο να θέλουμε αυτό το τμήμα, η σχολή, το κτίριο να κλείσει. Έχουμε ένα τμήμα που λειτουργεί στα Γρεβενά, έχουμε πάρει εύσημα από όλους και από το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε να συνεχίσει η λειτουργία του ΤΕΙ στα Γρεβενά. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε καμία άλλη πόλη. Έχουμε πνεύμα συνεργασίας, περιφερειακή συνείδηση. Δεν βλέπουμε, όπως είπα, ανταγωνιστικά κανέναν. Απλά θέλουμε και εμείς να επιβιώσει το τμήμα στην πόλη μας. Επειδή έχουμε πολλές αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά για το θέμα, για το ζήτημα της διοίκησης επιχειρήσεων, έχω ακούσει το σενάριο ότι θα συρρυκνωθούν και άλλο τα Γρεβενά. Έχω ακούσει το σενάριο ότι φεύγει από την Κοζάνη και πάει στα Γρεβενά. Έχουμε και αντιδράσει εδώ στην Κοζάνη. Τι εικόνα έχετε εσείς, τι γνωρίζετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η σοφροσύνη. Το Υπουργείο θα πάρει την σωστή απόφαση έτσι ώστε να μην αδικηθεί κανένας και, επαναλαμβάνω, να είναι βιώσιμο, λειτουργικό και την επόμενη μέρα να λειτουργήσει το τμήμα στα Γρεβενά. Εμείς δεν βλέπουμε ανταγωνιστικά το τμήμα το οποίο λειτουργεί στην Κοζάνη. Κακώς στην προηγούμενη συγχώνευση το ίδιο τμήμα υπήρχε, ενώ ήταν η έδρα στα Γρεβενά, λειτουργούσε στην Κοζάνη και λειτουργούσαν δύο τμήματα, και στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να πάψει. Η διοίκηση επιχειρήσεων είχε, η σχολή είχε έδρα τα Γρεβενά, τυπικά μόνο. Έτσι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον τύπο, να μπούμε στην ουσία. Η Κοζάνη, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολλά τμήματα. Δεν είναι αρκετά τα κτίρια για να στεγάσουν τους φοιτητές. Εμείς δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά. Έτσι. Απλά θέλουμε και η σχολή διοίκηση επιχειρήσεων, η οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων να λειτουργήσει στα Γρεβενά, να είναι βιώσιμη, λειτουργική, και η Κοζάνη, δόξα τω Θεώ, έχει τόσα τμήματα. Το κλίμα στα Γρεβενά, στην τοπική κοινωνία, ποιο είναι? Είναι λογικό ο κόσμος να αντιδρά, να έχει αγωνία, οι επαγγελματίες, οι απλοί πολίτες. Είναι στα κάγκελα, με μία λέξη. Εμπορικός σύλλογος, επιμελητήριο, φορείς, οι πάντες. Δημοτικό συμβούλιο, η περιφερειακή σύμβουλη, ο αντιπεριφερειάρχης. Είναι σύσσωμη όλη η κοινωνία. Υπάρχουν συναντήσεις. Πρώτη φορά υπάρχει αυτή η σύμπνοια και η ομόνοια και όλοι διεκδικούν την σχολή διοίκηση επιχειρήσεων, όπως ήταν, να παραμείνει στην πόλη των Γρεβενών. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι μία από τις επόμενες μέρες έχουμε κανονίσει να συναντηθούμε εκπρόσωποι όλων των φορέων, να έχουμε μία ενημέρωση από που θα μας κάνει ο βουλευτής και όλοι μαζί σύσσωμοι με μία γροθιά σε ένα κοινό στόχο. Αυτή η ενημέρωση γνωρίζουμε χρονικά πότε θα γίνει, έχουμε κάποια εικόνα? Μέσα στη βδομάδα. Μέχρι την Κυριακή δηλαδή θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση ενημέρωσης από τον βουλευτή προς τους φορείς.